Στο ενδεχόμενο η έκρηξη που ισοπαίδωσε το ρακοκάζανο στο πετροκεφάλι να οφείλεται σε ένα εκρηκτικό μείγμα αερίων που κατέκλυσαν το κτίριο, φαίνεται να στρέφεται η έρευνα αστυνομίας και πυροσβεστικής μετά την πολύωρη αυτοψία που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στα συντρίμμια που απέμειναν. Κοιτάξτε, δεν είναι ένα απλό περιστατικό, δεν είναι ένα καθημερινό περιστατικό. Όχι ότι είναι σπάνιο. Όμως εμείς προσπαθούμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι, όπως λένε, συλλέγοντας κάθε στοιχείο από τον τόπο του περιστατικού που μπορεί να μας βοηθήσει στην εξιχνίαση της αιτίας της πυρκαγιάς, συλλέγοντας πληροφορίες και παίρνοντας και καταθέσεις από μάρτυρες που άκουσαν ή είδαν οτιδήποτε. Επίσης έχουμε συλλέξει και το καταγραφικό, γιατί υπήρχε σύστημα κλειστό κύκλωμα καταγραφής. Δεν γνωρίζουμε όμως το περιεχόμενο ακόμα και θα αποσταλεί για επεξεργασία στην Αθήνα. Ήρθε πρώτα ένα κύμα αέρας και έχει έναν άειλο εκεί το μαγαζί. Καθόμουν δίπλα στον άειλο και με έσπρωξε παραλίγο να με ντουμπάρει από την καρέκλα που καθόμουν. Οστικό κύμα. Ήρθαν μέσα στο σπίτι μου, σου λέει, ήρθαν οι φλόγες. Με τον μπαμ που έγινε, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το σπίτι. Στην αυτοψία συμμετείχαν αξιωματικοί του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής, η επικεφαλής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Ηρακλείου, αλλά και πυροτεχνουργός της αστυνομίας, ο οποίος ερεύνησε σπιθαμή προς σπιθαμή τα ερείπια που απέμειναν μετά την έκρηξη και τη φωτιά που έκαιγε επί 4 ώρες και έσβησε μετά από επίμονη προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και από τις εικόνες που έχουμε δει, ότι είχε ισοπεδωθεί. Αυτή ήταν η κατάσταση που αντικρίσαμε, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, με πολλές φλόγες στο εσωτερικό του κτηρίου και πολλά διάσπαρτα συντρίμμια σε μεγάλη απόσταση που με το φως της ημέρας, την επόμενη μέρα δηλαδή σήμερα, είδαμε ότι είχαν εκτιναχθεί σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, πάνω και πέρα από 100 μέτρα, 150 μέτρα περίπου. Ήκουσα το μπαμ, βγήκα έξω από τη φωτιά. Τελείωσε. Ξανήμουν αυτό το κτίριο, δεν υπήρχε. Η ευθύνη για την έρευνα, σύμφωνα με πληροφορίες, ανατέθηκε πλήρως στην πυροσβεστική υπηρεσία. Γεγονός που φαίνεται να υποδεικνύει ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εκρηκτικής ύλης στα συντρίμμια. Δεν υπήρχε κανείς άλλος στο χώρο, είχε πει ότι ήταν γερμός, οι κάμερες, η αστυνομία πήρε το καταγραφικό, βρέθηκε το καταγραφικό. Πού πάει το μυαλό σας? Δεν πάει πουθενά, δεν έχω προβλήματα με κανέναν άνθρωπο, μόνο το χωριό τα έχω καλά. Αντιθέτως, οι ιδιοκτήτες αναφέρονται σε μεγάλες ποσότητες τσικουδιάς, κρασιού αλλά και πετρελαίου που υπήρχε στις δεξαμενές και τα βαρέλια, τα οποία ωστόσο εξαϊλώθηκαν. Δεν γνωρίζαμε για ποσότητες άλλου καύσιμου υλικού. Την επόμενη μέρα, βέβαια, μάθαμε από τον ιδιοκτήτη ότι υπήρχε μια δεξαμενή πετρελαίου. Κατά τη δικιά του τη δήλωση 4 με 5 τόνους, αλλά και ο άνθρωπος δεν θυμόταν τις ποσότητες ακριβώς, και η οποία, με την οποία λειτουργούσε καυστήρας για την κεντρική θέρμανση του κτηρίου, γιατί το είδαμε και εμείς, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν καλοριφέρ, αλλά και για την λειτουργία του καυστήρα του καζανιού. Η προανάκριση εξελίσσεται όπως φαίνεται με γρήγορους ρυθμούς και τα πρώτα συμπεράσματα θα βρίσκονται σύντομα στα χέρια των αρμόδιων αρχών, ωστόσο είναι πιθανό να ζητηθεί και πραγματογνωμοσύνη από τεχνικούς συμβούλους. Είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Και δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις, μπορώ να κάνω μάλλον πολλές υποθέσεις και σενάρια μπορούν να γίνουν πολλά, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι όταν μιλάμε για την αιτία της πυρκαγιάς να έχουμε αποδείξεις και όχι να κάνουμε υποθέσεις.